Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Beach Volley Masters 2018 στο φιλόξενο Άγιο Νικόλαο. Για δεύτερη συνεχή χρονιά θα γίνει η τελική φάση. Σας παρουσιάζω τους παρευρισκόμενους στο πάνελ, τον οικοδεσπότη καταρχήν και δήμαρχο του Αγίου Νικολάου Αντώνη Ζερβό, τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρισης Γιώργο Καραπέτσο. Στα αριστερά του είναι ο πρόεδρος Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Αγίου Νικολάου, ο κ. Μιχάλης Βασάρης, και ο Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρισης, ο κ. Νεκτάριος Χαλβατής, που είναι και αντιπρόεδρος του Beach Volley, με πρόεδρο τον κ. Καραπέτσο. Εκ των δεξιών του Δημάρχου είναι ο αντιδήμαρχος, πρόεδρος της πολιτικού αθλητικού οργανισμού Αγίου Νικολάου, ο κ. Λευτέρης Ραφαϊλάκης, και η κυρία Ελένη Καζάκου, από τα Χανιά, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρισης. Ο Δήμαρχος έχει το λόγο. Να σας καλωσορίσω για δεύτερη φορά στην πόλη. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που η περσινή διοργάνωση στέφθηκε με επιτυχία και έτσι καταφέραμε να σας πείσουμε ότι και θέλουμε και μπορούμε να κάνουμε σοβαρές και μεγάλες διοργανώσεις. Ευχαριστούμε λοιπόν την ΕΟΠΕ και τον πρόεδρο της, τον κύριο Καραμπέτσο, αλλά και τα υπόλοιπα μέλη του Συμβουλίου που είναι εδώ, τον κύριο Χαλβατζή και την κυρία Καζάρη, αλλά και όλους τους υπόλοιπους. Και ελπίζουμε ότι αυτή η συνεργασία που ξεκίνησε θα σταματήσει εδώ. Είμαστε διατεθειμένοι και για επόμενα πράγματα και ίσως μεγαλύτερα. Θεωρούμε ότι έχουμε τους χώρους και μπορούμε να διαχειριστούμε τέτοια ζητήματα. Πιστεύουμε ότι οι αθλητές οι οποίοι θα είναι εδώ, εκτός από το ότι θα μας δείξουν τι είναι πραγματικά το beach volley, θα έχουν τη δυνατότητα για 2-3 μέρες να δουν τις ομορφιές του τόπου μας και θα προσπαθήσουμε και εμείς από τη δικιά μας τη μεριά να στηρίξουμε με κάθε δυνατό τρόπο την αρτιότητα της διοργάνωσης. Ελπίζοντας ότι και του χρόνου θα είμαστε πάλι εδώ. Ο πρόεδρος ο Πέκκιος, Γιώργος Καραπέτσος. Στη λήξη του προηγούμενου έτους της σειράς στο Μάστερ ήρθαμε στην Άγιο Νικόλαο κατόπιν πρόσκλησης. Το 2017, στο τελευταίο του τουρνουά του Masters που ολοκληρώνεται με το πρωτάθλημα, κατόπιν πρόσκλησης του Δημάρχου και των συνεργατών του να το πραγματοποιήσουμε στον Άγιο Νικόλαο, διαπιστώσαμε ότι είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που στη λήξη των αγώνων ο Δήμαρχος μας προσκάλεσε για το 2018 και αμέσως υποσχέθηκα ότι ήταν τόσο επιτυχημένη η διοργάνωση που θα ξαναρχόμαστε. Εξάλλου, κάθε επιτυχημένη συνταγή δεν χαλάει. Ναι. Είμαι σίγουρος ότι και αυτή τη χρονιά, παρότι η χώρα μας διέρχεται μια μεγάλη τραγωδία, η οποία θα παίξει ένα σημαντικό ρόλο σε αυτό το τουρνουά, γιατί δεν θα έχουμε, όπως αντιλαμβάνεστε, το διασκεδαστικό κομμάτι του τουρνά που αφορά κάτι τσιλίντρες, κάτι χορούς, κάτι τέτοια πράγματα, θα το αποφύγουμε κατόπιν συνεννόηση με τον Δήμαρχο και όλο το βάρος θα πέσει κυρίως στο αγωνιστικό μέρος του αθλήματος. Είμαστε σίγουροι ότι θα είναι επιτυχημένη η διοργάνωση και οφείλω να υποσχεθώ στον Δήμαρχο ότι όσο θα μας καλεί, τόσο θα ερχόμαστε. Το κρατάω. Θα το κρατήσετε. Να μου επιτρέψετε μόνο να πω δύο λόγια, ότι ξεκινήσαμε το 17 δειλά-δειλά να ξαναβάλουμε στον δρόμο τον beach volley και βλέπουμε ότι στο τέλος και αυτής της χρονιάς, το 18 δηλαδή, που θα ολοκληρώσουμε εδώ τα Masters, το μόνο που χρειάζεται να έχεις θέληση για να πετύχεις στο έργο σου σε κάθε τομέα και ευτυχώς με τη συμπαράσταση των χορηγών, των μελών του ΔΣ που συμμετέχουν στην ομάδα του beach volley,
των διαιτητών, του προσωπικού, αλλά κυρίως των Δήμων που μας φιλοξενούν, ξεκινώντας φέτος από τη Θεσσαλονίκη, πηγαίνοντας στη Σκύρο, στη συνέχεια στην Ολυμπία, μετά στο Αντίριο και τώρα εδώ στον Άγιο Νικόλαο που κλείνουμε αυτόν τον κύκλο. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους από καρδιάς και να υποσχεθώ στο ελληνικό βόλεϊ ότι βήμα-βήμα και το beach volley θα ξαναπάρει την έγκλη που είχε τα προηγούμενα χρόνια. Έχουμε μια... Δεν είμαστε πολύ καλά σε αγωνιστικό επίπεδο γιατί υπήρξε ένα τεράστιο κενό, όμως και εδώ παρουσιάζονται πάρα πολλά νέα παιδιά πλέον και εκεί έχουμε το μεγάλο βάρος εμείς να φτιάξουμε και καλούς αθλητές και κυρίως για το επίπεδο των εθνικών ομάδων. Αν στις εθνικές ομάδες βγάλουμε καλούς αθλητές, για τον beach volley μιλάω, τότε θα αποκτήσουν και θα γίνουν και πιο ωραία, πιο ωραίοι οι αγώνες γιατί θα έχουμε πολύ καλύτερο θέαμα. Ευχαριστώ και πάλι Δήμαρχε για την φιλοξενία και πάντα θα είμαι στη διάθεσή σου όποτε σηκώνεις το τηλέφωνο και λες θέλω αυτό, ό,τι θες θα το έχεις. Και μην ξεχνάμε ότι έχουμε και την Ελούντα προς το τέλος του μήνα στο Βαλκανικό. Τον Αύγουστο. Τον Αύγουστο, ναι, αυτός μας θέλει. Ευχαριστώ και πάλι. Λοιπόν, προτείνω να δώσουμε το λόγο στον πρόεδρο της Δημοτικής Ενότητας και κυρίου Πολύ Μολά, τον κύριο Μιχάλη Πασάρη. Είναι χαρά μας που συμμετέχουμε σε αυτή τη διοργάνωση. Ο σκόπος μας είναι να προάγουμε την φιλοξενία και να αυξάνουμε το ενδιαφέρον για τους επισκέπτες μας στις παραλίες. Και το beach volley εντάσσεται σε αυτές τις δραστηριότητες στην πρόθεση και στην αύξηση επισκεψιμότητας των παραλίων μας. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για να έχουμε μεγαλύτερη προβολή για τον τόπο μας. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που φιλοξενούμε αυτή τη διοργάνωση. Ευχαριστούμε πολύ και πάμε και στον κύριο Λευτέρη Λαπαϊνάκη, πρόεδρος του
Επίσης έγινε μια πολύ όμορφη διοργάνωση εδώ. Ο κόσμος αποκρίθηκε, είδε ωραία παιχνίδια, χωρίς να πω και τα μυστικά πιστεύω. Και εμάς ως